Θέλω να πάμε λίγο στην Ζωγράφο από τη Μεσαρά, στην Οικαστικό από τη Μεσαρά, η οποία με τα έργα της, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό κάνει, δίνει πνοή σε μια ολόκληρη περιοχή. Τα έχουμε ξαναπεί με την κυρία Βούλα Λαδουκάκη, η οποία είναι ζωγράφος, αλλά έχει και την ιδιότητα της Προέδρου Γυναικών Αντισκαρίου στο Δήμο Φεστού. Τι κάνετε, πώς είστε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσάει αρκετά από ό,τι βλέπουμε. Φυσάει πάρα πολύ, σύντα. Φυσάει πολύ. Βλέπουμε και κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Από όλες αυτές τις δράσεις και τις παρεμβάσεις, τις οικαστικές που έχετε πραγματοποιήσει και έχετε αλλάξει την όψη μιας ολόκληρης περιοχής. Να σταθούμε λίγο σε κάποια συγκεκριμένα έργα που πραγματικά έχουν σχολιαστεί και έχετε αποκομίσει και εγκομιαστικά σχόλια, όπως την τοιχογραφία των 20 μέτρων στο κέντρο του Αντισκαρίου, παιδική χαρά στην Πλώρα. Ναι, αυτά είναι τα τελευταία έργα που έκανα πριν ένα μήνα, δύο μήνες. Αυτή την τοιχογραφία στο κέντρο του Αντισκαρίου ήταν ένας χώρος άδειος, με την βοήθεια του ζητοκών του συλλόγου. Την κάναμε πιο μόρφινο χώρος πάλι. Η αλήθεια είναι, θέλω λίγο να πάμε στην αφορμή, στην σπίθα. Τι προκαλεί αυτή την οικαστική παρέμβαση? Η αφορμή ποια είναι? Θέλουμε όλα να είναι πιο όμορφα γύρω μας. Αυτό τα γκρίζα φύση που είναι γύρω-γύρω, παλιά, είναι καλύτερα να πάρουμε μια χαρούμενη όψη, μια χρώματα. Αλλάζει τη διάθεση ολονών μας αυτό. Εγώ να ξεκαθαρίσω, ακριβώς, να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε να κάνουμε με μια εθελοντική δράση, με έναν άνθρωπο που αγαπάει τον τόπο του, αγαπάτε τον τόπο σας, αλλά έχετε δίπλα και ανθρώπους που σας βοηθούν αρκετά. Ναι. Στις περίπτωση του χωριού με βοήθησαν πάρα πολύ στον τοίχο. Και σε όλες τις τοιχογραφίες που έχουν βοηθεί, που έχω κάνει στο Αντισκάρι. Και ξέρετε, έχουμε να κάνουμε με μια τουριστική περιοχή και διανύουμε μια τουριστική περίοδο. Κατ' επέκταση τι προκύπτει? Ότι διαφημίζεται μία περιοχή για την καθαριότητά της, για τις οικαστικές παρεμβάσεις, για τον πολιτισμό της, για τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τις τέχνες. Όλοι που περνάνε θα κοιτάζουν, θα θαυμάζουν, θα αρέσει όλο αυτό το πράγμα, τα χρώματα στους τοίχους. Ναι. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε να συνεχίσετε, με την ίδια ζεστασιά και με την ίδια έμπνευση, γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς που αυτό... Να είστε καλά. Όσο μπορώ, ό,τι του μου αρέσει θα το αλλάζουμε. Ένα ευχαριστώ. Αυτό αρκεί νομίζω. Ένα ευχαριστώ από όλους μας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.